Πάμε τώρα να κάνουμε μία λίγο πιο ελεγχόμενη κίνηση σε δύο απλά αντικείμενα. Θα προχωρήσω στο τέλος του timeline και θα ξαναπατήσω την φωτογραφική μηχανή προκειμένου να συνεχίσω με τα επόμενα καρέ που θέλω του animation. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να βάλουμε ένα αντικείμενο να πάει με πιο αργή ταχύτητα και ένα δεύτερο αντικείμενο να πηγαίνει με πιο γρήγορη ταχύτητα. Έχουμε να διανύσουμε την απόσταση από αυτή την αρχική θέση μέχρι αυτή την τελική θέση. Τ ή Β, όπως θα το δείτε. Ας πούμε ότι το α θα πάει με γρήγορη ταχύτητα, θα διανύσει αυτή την απόσταση, ενώ το β θα πάει με πολύ πιο αργή ταχύτητα. Για να καταφέρουμε αυτή τη διαφορά στην κίνηση των δύο αντικειμένων, θα πρέπει να θυμηθούμε αυτά που σας εξηγούσα στο πρώτο τεύχος των σημειώσεων για τον υπολογισμό του χρόνου. Όσο πιο αργά θέλουμε να γίνει μια κίνηση, τόσο περισσότερα ενδιάμεσα καρέ θα πρέπει να βάλουμε, να κινηματογραφήσουμε, από τόσο πιο πυκνές ας πούμε θέσεις θα πρέπει να περάσει το μπλε του βλάκι. Ενώ όσο πιο γρήγορα θέλουμε να φτάσει το κόκκινο του βλάκι, μπορούμε να το βάλουμε λιγότερα ενδιάμεσα καρέ. Δεν έχει να κάνει μόνο ο αριθμός των καρέ που θα λογαριάσουμε για το καθένα, αλλά βέβαια έχει να κάνει και η απόσταση ανάμεσα στις διαδοχικές θέσεις. Δηλαδή για να πάμε από το α στο, από την αρχική θέση στην τελική θέση, που είναι ίδια και για τα δύο του βλάκια, αυτό με τα λιγότερα καρέ θα πρέπει σε κάθε κίνησή του να διανύει μεγαλύτερη απόσταση. Ενώ το μπλε με περισσότερα καρέ θα πρέπει να μετατοπίζεται πολύ λιγότερο. Πάμε να δούμε λοιπόν, να το κινηματογραφήσουμε. Νικητής θα βγει το κόκκινο όπως είπαμε. Τραβάω στην αρχή 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Έτοιμοι! Πάμε! Εστιάζουμε πατώντας το κινητό και αν υποθέσουμε ότι τραβάμε το χέρι μας, πώς μπορούμε να το σβήσουμε, για να δούμε. Να το, έχει βρεθεί και το χέρι μου μέσα στο καρέ αυτό το τελευταίο που τράβηξα. Αρκεί να πατήσει κανείς επάνω στο λάθος καρέ και του ανοίγει ένας πίνακας με πολλές ρυθμίσεις. Για να τις δούμε από πιο κοντά. Σε αυτή τη φάση αυτό που μας χρειάζεται είναι να πατήσουμε το delete, να πετάξουμε αυτό το τελευταίο καρέ. Το πέταξε όπως βλέπετε και δεν έχω το λάθος καρέ. Α, οπότε ξαναπάω στη φωτογραφική μηχανούλα για να συνεχίσω το animation. Για να δούμε στο playback τι καταφέραμε. Το πράσινο που πάει με σταθερή ταχύτητα. Όλα πάνε με σταθερή ταχύτητα. Απλώς το κόκκινο πάει με πιο γρήγορη ταχύτητα και το μπλε πάει με πιο αργή.